Γεια σας από Digital Live, μπροστά μου έχω το iPhone 4S. Είναι η συσκευή που φέραμε από την Αγγλία. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο είναι στα 32 GB. Έχει μια διαφορά σε σχέση με το μοντέλο που αντικαθιστά όσον αφορά το βάρος, είναι στα 140 από τα 137 γραμμάρια. Ουσιαστικά κάποια άλλη μεγάλη διάφορα δεν υπάρχει, με εξαίρεση το πλήκτρο της έντασης που απενεργοποιεί την ένταση του ήχου ή με το πιστή ελαφρά προς τα κάτω, που σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με τις θήκες που αγοράζετε. Αν και να πούμε ότι τα Pampers που έχουν βγει από το Μάρτιο και μετά, κάποια δεν ήρθαν στην Ελλάδα κατευθείαν, τα οποία έχουν λευκό background στη συσκευασία, μπορούν, παίζουν κανονικά στο iPhone 4S. Ένα τέτοιο Pampers έχω εδώ, μπορείτε να το δείτε, είναι πιο μεγάλο το κενό, χωράει λοιπόν κανονικά χωρίς πρόβλημα και παίζει το πλήκτρο. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει επεξεργαστεί διπύρινο στο 1 GB, λέει η Apple, ωστόσο να πούμε ότι είναι στα 800 MHz. Υπάρχει μια διαφορά 200 MHz σε σχέση με το iPad 2. Είναι ο ίδιος επεξεργαστής, απλά είναι υποχρονισμένος στο iPhone 4S, προφανώς για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και καλύτερης αυτονομίας. Η μνήμη είναι ίδια στα 512 MB RAM. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο τηλέφωνο είναι ουσιαστικά το feature, το καινούριο που λέγεται Siri. Σας το δείξαμε σε άλλο βίντεο. Να πούμε ότι προς το παρόν παίζει μόνο σε τρεις γλώσσες. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα υποστηριχτεί αργότερα και στην ελληνική. Το θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Βλέπετε, υπάρχει διαφορά στον τρόπο που το κινητό λειτουργεί. Είναι αρκετά πιο γρήγορο. Δεν εμφανίζει σκαλώματα ή κολλήματα που έκανε το προηγούμενο iPhone. Είναι γενικά πιο smooth σε λειτουργία. Είναι αρκετά πιο γρήγορο στο ίντερνετ. Σας το δείξαμε άλλωστε και στο αντίστοιχο βίντεο που κάναμε. Βλέπετε, η συσκευή δεν κολλάει, γενικά δεν έχει πουθενά, δεν εμφανίζει πουθενά σκαλώματα. Να πούμε επίσης ότι έχει θεωρητικά καλύτερη λήψη. Για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς δεν έχουμε δει ακόμα κάποια σημαντική διαφορά σε αυτό. Χρησιμοποιούμε παράλληλα ένα iPhone 4 και ένα iPhone 4S ακριβώς για να σας μεταφέρουμε αυτή τη διαφορά. Έχει πάντως, σύμφωνα με την Apple, επιμένει η Apple ότι έχει καλύτερο σήμα, το έχουν βελτιώσει. Πραγματικά, αν κάτι τέτοιο ισχύει, θα σας το αναφέρουμε σύντομα ή θα κάνουμε και σχετική παρουσίαση γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι με εξαίρεση την προσθήκη του iPhone, του λειτουργικού iOS 5, της νέας έκδοσης του λειτουργικού, της δυνατότητας του Siri που μπορεί κάποιος να μιλάει στο κινητό, της κάμερας που είναι στα 8 MP, η οποία καταγράφει πλέον 1080p βίντεο και πραγματικά είναι εξαιρετική κάμερα, δηλαδή συναγωνίζεται εύκολα κάμερες ψηφιακές έστω χαμηλής τιμής. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετική, ξαναλέω, η κάμερα που έχει το iPhone 4S. Με εξαίρεση λοιπόν την κάμερα, τον διπύρινο επεξεργαστή και τη λειτουργία Siri, γιατί ως γνωστόν το iOS 5 μπορεί να το δεχτεί και το προηγούμενο iPhone 4 αλλά και το 3GS, έστω και αν στερείται κάποιων λειτουργιών, πιστεύουμε ότι η συσκευή δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει χρήματα σε αυτή αν είναι ήδη κάτοχος iPhone 4. Παρ' όλα αυτά, αν είναι κάτοχος 3GS, φυσικά και έχει νόημα να προχωρήσει στην αναβάθμιση, γιατί το καινούριο τηλέφωνο έχει πολλά νέα χαρακτηριστικά να του προσφέρει. Αυτά από το digitallife.gr.